Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση, γιατί για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν όλοι οι φορείς οι οποίοι ανακατεύονται στην εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου του Μουσείου Ολοκαυτώματος. Είχαμε και το πρωί και τώρα, κάναμε μια καταγραφή των προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν και τα οποία είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι η χρήση, είναι το ιδιοκτησιακό, οι παραχωρήσεις, η χρηματοδότηση. Εξετάσαμε εναλλακτικές λύσεις. Ο κύριος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανέλαβε να μας διευκρινίσει ορισμένα πράγματα σχετικά με την ιδιοκτησία του Δήμου και αποφασίσαμε να επαναλάβουμε εδώ τη συγκέντρωσή μας στις αρχές του Μαρτίου. Χαιρετίζω την παρουσία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του κ. Πικραμένου, του οποίου η συμβολή στην σημερινή σύσκεψη ήταν καθοριστική. Με αφορμή την ανάληψη του συγκεκριμένου καθήκοντος από τον Πρωθυπουργό της χώρας, που θεωρώ ήταν μια σοφή επιλογή του κ. Πικραμένου, ο οποίος αναλάβει να τρέξει το project αυτό της ανέγερσης του Μουσείου του Ολοκαυτώματος. Έγινε η σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και είδαμε κάποια ζητήματα που υπάρχουν και είναι ανοιχτά. Σωστά, ο κ. Αντιπρόεδρος δεν μίλησε για προβλήματα. Είναι θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό λοιπόν που αποφασίσαμε είναι για μια σειρά ζητημάτων που είναι ανοιχτά να επανέλθουμε την 3η 3 Μαρτίου, σε 20 μέρες από σήμερα, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα είναι έτοιμοι, θα έχουν συγκεκριμένες προτάσεις και απόψεις, θα ξεκαθαρίσουμε το ιδιοκτησιακό, θα ξεκαθαρίσουμε τους όρους δόμησης και παράλληλα η διαδικασία των μελετών συνεχίζει να τρέχει, είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία για να μην έχουμε καθυστερήσει το έργο. Ήταν εξαιρετικά σημαντική, θα έλεγα σοφή, η επιλογή του Πρόεδρου της Κυβέρνησης να ορίσει τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Πικραμένο, σε επικεφαλής αυτού του project, καθώς και να σταθώ στη φιλοξενία του Υφυπουργού, του κύριου Καράουγλου, γιατί ήταν η πρώτη φορά που καθίσαμε σε ένα τραπέζι και συζητήσαμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Κανείς από εμάς δεν διαφωνεί, κανείς από εμάς δεν θέλει να γίνει με τον λαμπρότερο τρόπο το Μουσείο του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Το θέμα όμως είναι να γίνει το συντομότερο δυνατό, να γίνει στην καλύτερη δυνατή θέση και να έχει τις προσβάσεις αυτές έτσι ώστε να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Εγώ δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία ότι μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, αλλά γι' αυτό βρεθήκαμε σήμερα όλοι εδώ, γι' αυτό θα ξαναβρεθούμε, θα βρεθούμε πολλές φορές για να δώσουμε τις λύσεις στο θέμα αυτό. Χαιρετίζω την στάση και τη θέση του Προέδρου της Κυβέρνησης, καθώς επίσης και του Αντιπροέδρου, που με την παρουσία του επιτέλους δρομολογήθηκαν κάποιες ενέργειες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην απαρχή των εξελίξεων του Εβραϊκού Μουσείου Ολοκαυτώματος. Παρατήρησα ότι όλοι οι φορείς της πόλης, ο Υπουργός, ο Δήμαρχος, είναι τοποθετημένοι υπέρ του να γίνει αυτό το έργο, το οποίο το θεωρούν σπουδαίο για την πόλη, αλλά πρέπει κάποτε να αρχίσουμε. Έχουμε ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς το οποίο έχει προβλήματα, πρέπει να τα δούμε, πρέπει να τα λύσουμε και να μην μείνουμε μόνο στα λόγια, διότι αν θυμάμαι καλά, επανειλημμένως ρωτήσατε πότε ξεκινάει και τώρα ρωτήσατε τον κύριο Αντιπρόεδρο πότε θα ξεκινήσει το έργο. Και χάρηκα που δεν είπε, διότι δυστυχώς μέχρι σήμερα λέμε σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια. Δεν είπε, αλλά τουλάχιστον ήταν ειλικρινής, διότι πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα θέματα για να ξεκινήσουμε επιτέλους. Εξ αρχής ξέρουμε ότι υπήρχαν πάρα πολύ περίπλοκες καταστάσεις. Ξέρουμε ότι η ιστορία τους για ΟΣΕ και ΤΡΑΔΟΣΕ είναι αρκετά μπλεγμένες. Όμως αυτά είναι θέματα που λύνονται. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ευτύχημα και πολύ ωραία η πρωτοβουλία του Μητσοτάκη, ο οποίος όρισε τον κύριο Πικραμένο σαν υπεύθυνο επιβλέποντα για να λυθούν όλα, να προχωράνε γρήγορα όλα τα θέματα που έχουν προκύψει. Και εγώ πιστεύω, είμαι αισιόδοξος, είμαι και από φύση μου αισιόδοξος, ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον ένα χρόνο να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι καταστάσεις και να περιγραφούν σε μια πράξη η οποία θα καλύπτει όλα τα προβλήματα.